έχουμε συμπληρώσει αυτή τη στιγμή 38 απολιθωμένους κορμούς, οι οποίοι βρίσκονται σε μια συγκεκριμένη θέση περίπου 50 τετραγωνικά μέτρα. Έχουμε μια επίσης σημαντική θέση η οποία αποκαλύφθηκε στις αρχές Νοεμβρίου. Είχαμε βρει στην αρχή 14 απολιθωμένους κορμούς. Κατά την διαδικασία όμως της ανασκαφής και της απομάκρυνσής τους από τη συγκεκριμένη θέση βρέθηκαν πολύ περισσότεροι και η εικόνα που έχουμε είναι ότι πρόκειται για μια ρεματιά η οποία, μέσα στην οποία μεταφέρθηκαν όλοι αυτοί οι κορμοί με το νερό και τοποθετήθηκαν ο ένας πάνω στον άλλον. Με αποτέλεσμα να έχουμε συμπληρώσει αυτή τη στιγμή 38 απολιθωμένους κορμούς, οι οποίοι βρίσκονται σε μια συγκεκριμένη θέση περίπου 50 τετραγωνικά μέτρα. Συνεχίζεται η ανασκαφή, ήδη όπως βλέπετε στη θέση αυτή υπάρχουν καινούργιοι κορμοί, οι οποίοι αποκαλύφθηκαν τις τελευταίες δύο μέρες και κατά τη διαδικασία της ανασκαφής θα συνεχίσουμε, γιατί υπάρχουν και άλλες ενδείξεις ότι συνεχίζονται και σε βάθος και άλλοι απολιθωμένοι κορμοί. Έχουμε μια μεγάλη ποικιλία δέντρων, κάποια από αυτά είναι πεύκα, άλλα είναι βαλανιδιές, κανελόδεντρα, έχουν βρεθεί κορμοί δάφνης, καρυδιάς, όλοι αυτοί σε αυτό το συγκεκριμένο χώρο.